καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση. Είναι αφιέρωμα στον αείμνηστο δημιουργό και πρόεδρο της Εστίας Νέας Μύρνης, Πάνο Χαλδέζο, 30 χρόνια από την εκδημία του. Σήμερα έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας ο πατέρας Νικόλος Μαυρίκος, πρόεδρος του Χριστιαστικού Συμβουλίου της Αγίας Φωτεινής και εκπρόσωπος του Μητροπολίτη κυρίου Σιμεώνα. Ο πρόεδρος Διονύσης Διαμαντόπουλος από τις Ίωνες Νέας Μύρνης και το Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου. Επίσης, ο κύριος Κασίμης Δημήτριος, αντιπρόεδρος του Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου Κερκυραίων Νέας Μύρνης Κορυφό. Ο κύριος Παντέλας Δημήτριος από το Δίκτυο Μικρασιάτης. Ο κύριος Τούτας Νικόλαος, επίτιμος αντιπρόεδρος της Εστίας. Ο κύριος Λαμπιδόνης Γεώργιος, πρόεδρος του Φίνικα της Νέας Μύρνης. Ο κύριος Καλόθεος Ιωάννης, πρόεδρος Εθνικής Στέγης. Ο κύριος Δαϊσπάντος Αλέξανδρος, αντιπρόεδρος της Αδερφότητος Ταξιάρχης. Βέβαια, έχουμε την τιμή να έχουμε σήμερα μαζί μας την κόρη του αείμνηστου Προέδρου, κυρία Ρίκη Χαλδέζου Παλαιολόγου, παρακαλώ, και την εγγονή του κυρίου Χαλδέζου, την κυρία Νέλη Παλαιολόγου Κορκοβέλη. Κοντά μας ο Πρόεδρός μας, ο κύριος Καλογείτονας, και θα ήθελα να σας διαβάσω και ένα γράμμα το οποίο ήρθε από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Πλωμαριτών Αττικής, από τον κύριο Στρατή Ψαρά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Προσωπικοί λόγοι υπαγορεύουν να είμαι ακόμα στο αγαπημένο μας Πλωμάρι. Ατυχία είναι για μένα που ως Πλωμαρίτης και ως Πρόεδρος του Συνδέσμου Πλωμαριτών Αττικής, Βενιαμίν Λέσβιος, μόνο νοερά είμαι ανάμεσά σας. Η επιτυχία της εκδήλωσης στη μνήμη ενός από τα άξια τέκνα του πλωμαρίου μας, του Πάνου Χαλδέζου, οργανωμένη από τους άξιους συνεχιστές του έργου του στην Εστία Νέας Μύρνης, είναι δεδομένη. Αποδώστε τα πρέποντα στο τιμόμενο. Πλωμάρι, 20 Νοεμβρίου 2013, ώρα ΕΠΑ, Στρατής Ψαράς. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, τιμούμε έναν ικανό αρχηγό, έναν πολύ έξυπνον άντρα, ένα χρήσιμο πολίτη, έναν άνθρωπο της προσφοράς, γνήσιο Έλληνα που ένιωθε στα σπλάχνα του την Ελλάδα και την αγάπη για την πατρίδα. Ο Πάνος Χαλδέζος ήταν χαρισματικός με πολλές ικανότητες που τις χρησιμοποίησε για το κοινό καλό. Ο Πάνος Χαλδέζος στην εκδήλωση για τον Γεώργιο Ιακίμογλου στις 17 Μαρτίου του 1965 είπε «Η Εστία Νέας Μύρνης είναι ο χώρος που ακτινοβολεί από την λάμψη της αρισμόνητης μικρασιατικής πατρίδας». Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αυτή τη λάμψη μέσα από την έννοια της συλλογικότητας, της κοινωνικής ευθύνης και της εθελοντικής προσφοράς προσπαθούμε όλοι μας στην Εστία Νέας Μύρνης να τη διατηρήσουμε. Ας συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Σύντομη αναφορά στα νεανικά χρόνια του αείμνηστου Πάνου Χαλδέζου στο Πλωμάρι της Λέσβου από τον κύριο Γιάννη Μαλή, καλλιτεχνικό διευθυντή μέλος της Ένωσης Συνταχτών Περιοδικού Τύπου. Παρακαλώ, ελάτε στο βήμα, κύριε. Ευχαριστώ. Έκανα μια σκέψη πάνω σε μια ρίση του Γιώργου Σεφέρη. Είχε πει ο Γιώργος Σεφέρης ότι αν καταστρέψουμε ένα κομμάτι από το παρελθόν, θα είναι σαν να καταστρέφουμε ένα κομμάτι από το μέλλον. Το είδα λίγο πιο αισιόδοξα και σκέφτηκα ότι αν φωτίσουμε ένα κομμάτι από το παρελθόν, μήπως θα είναι σαν να φωτίζουμε το ίδιο μας το μέλλον. Απόψε είμαστε εδώ για να φωτίσουμε, για να ρίξουμε λίγο φως πάνω στον Πάνο Χαλδέζο. Με μια μικρή βόλτα στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου στο Πλωμάρι, θα δούμε στον κήπο δεξιά του ναού και της εισόδου, το άγαλμα του Πάνου Χαλδέζου, το οποίο είναι σπάνιο γιατί του αφιερώθηκε εν ζωή. Είναι πολύ σημαντικό, το 1979 δεν περίμενε κανείς τον ιστορικό του μέλλοντος για να αναγνωρίσει το έργο του Πάνου Χαλδέζου. Και στήθηκε τότε η προτομή με πάρα πολύ το άγαλμα, με αγωτριάντας, με πάρα πολλές τιμές και πλήθος κόσμου. Ποιον όμως απεικονίζει το χάλκινο άγαλμα που δεσπόζει στον χώρο? Ο Πάνος Χαλδέζος γεννήθηκε ίσα μέσα, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου στο Πλωμάρι. Το 1898 ζούσε με τη μητέρα του, ορφανός από πατέρα,
και από πολύ μικρός μας κάνει εντύπωση ότι προσπαθούσε να προσφέρει. 15 χρονών οργάνωσε μία ορχήστρα, μία παιδική χοροδία και μάζεψε λεφτά, ήταν δύσκολες οι εποχές τότε, για τον πόλεμο, για τον στόλο. Τα οποία τα λεφτά ήταν πάρα πολλά τα χρήματα τότε με τα δεδομένα της εποχής και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα διέθεσε αυτά τα χρήματα και εντυπωσίασε όλους μόλις σε ηλικία 15 ετών. Τελειώνει το γυμνάσιο του 1916 και διορίζεται υπάλληλος στο Δήμο Πλωμαρίου που κάποιοι αποφάσισαν τώρα με καλλικρατικά τεχνάσματα ότι δεν πρέπει να υφίσταται. Υπάλληλος λοιπόν στο Δήμο Πλωμαρίου, αργότερα η ιστορία τον φέρνει τον 1918 στρατευμένο να συμμετέχει σε όλες τις μάχες του ελληνικού στρατού. Στη μάχη με τους Τούρκους, στο Κουλούμπουνα της Μικράς Ασίας, τραυματίζεται 2 φορές. Οργανώνει όμως, παρότι ήταν εμπόλεμη η εποχή, οργανώνει τους συμπολεμιστές του γύρω του. Βρίσκει το σιδερά, τον ξυλουργό, τον χτίστη, τον ό,τι μπορούσε να προσφέρει ο καθένας και κάνει μία εκκλησία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε μερικούς μήνες, εξοπλίζει και χτίζει από το μηδέν μία εκκλησία και σκεφτείτε τι ψυχραιμία χρειάζεται για να γίνεται πόλεμος γύρω σου και να εκμεταλλευτείς μία μικρή ανάπαυλα και να χτίσεις μία εκκλησία και να την εξοπλίσεις. Άρχισαν να έχουν τα σκεύη από τη Σμύρνη, ό,τι χρειαζόταν και έγινε κανονικά ο ναός. Αυτό είναι στο Βαϊνδύρι. Για την πράξη αυτή τον συγχαίρει δημοσίως ο διοικητής του 34ου Συντάγματος. Οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και αργότερα ο Πάνος Χαρδέζος συμμετέχει στην εκστρατεία για την απελευθέρωση του Αιδινίου. Μετά το τέλος του πολέμου επιστρέφει στο Πλωμάρι, προσπαθεί να οργανώσει τον κόσμο, να στηθούν στήλες για τους πεσόντες του πολέμου. Βρίσκει, επικοινωνεί, εντοπίζει όλους τους πλωμαρίτες μέχρι την Αμερική, τους οργανώνει, τους ξεσηκώνει, δίνει έμπνευση στον κόσμο, εντοπίζει πού υπάρχουν χρήματα, ποιος μπορεί να δώσει χρήματα και έτσι μαζεύει ποσό χρηματικό και ο παιδικός σταθμός και το γεροκομείο τότε στο Πλωμάρι και το γεροκομείο στο Πλωμάρι είναι γεγονός. Και δεν σταματάει εκεί. Ο ελεονικός συνεταιρισμός πάλι οργανώνει τον κόσμο, τον ξεσηκώνει και εδώ μου έρχεται η σκέψη ένας τέτοιος άνδρας, πόσο χρήσιμος θα ήταν σήμερα την εποχή του καναπέ, επιτρέψτε μου που λέμε, που μπορούσε τόσο εύκολα να ξεσηκώνει και να δραστηριοποιεί τον κόσμο. Όντας διορατικός στο Πλωμάρι, τη γενέτειρά του, βλέπει ότι δεν υπάρχει λιμάνι και το 1925 στον τότε πρωθυπουργό της κυβέρνησης, τον Ανδρέα Μιχαλακόπουλο, έρχεται σε επαφές και εξασφαλίζει ένα πάρα πολύ ευνοϊκό δάνειο με πάρα πολύ ευνοϊκούς όρους, που ήταν και η αφορμή για να χτιστεί το λιμάνι του Πλωμαρίου. Πάρα πολύ σημαντικό για όσοι ξέρουν το Πλωμάρι και το Πλωμάρι της Λέσβου, το λιμάνι είναι το σήμα κατά τεθέν αυτή τη στιγμή. Μερικά από επίσης έξοδα κατασκευάζεται και η πρωτομή του Ιωάννη Κοφτερού, η μαρμάρινη πρωτομή, μερικά από έξοδα που τότε μπήκε στο πάρκο του Αφανούς Ναύτη. Αυτή τη στιγμή το πάρκο κατά κάποιο τρόπο δεν υφίσταται, αλλά η πρωτομή έχει μεταφερθεί στο κεντρικό σημείο της πόλης, στο κεντρικό πάρκο και καταδίδεται στεφάνι σε όλες τις εορτές. Το 1927 εργάζεται στο Δήμο Αθηναίων από διάφορες διαφορετικές θέσεις. Αυτό που μας κάνει εντύπωση σε εμάς είναι ότι κατά την αποχώρησή του από την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας λαμβάνει τιμητικά ψηφίσματα από όλους τους Δήμους της Λέσβου. Η Λέσβος δεν ξεχνά ακόμα και τότε το άξιο τέκνο της. Ως επίλογο θα ήθελα να σας πω ότι η ιστορία δεν ξαναφτιάχνεις αν δεν σταθείς στην ιστορία, αν δεν κοιτάξεις την ιστορία. Δεν μπορείς να ξαναγράψεις ιστορία αν δεν κοιτάξεις το παρελθόν. Και όταν εντοπίσεις την ιστορία πρέπει να σταθείς και να τη σεβαστείς. Να σταθούμε και να σεβαστούμε τα αγάλματα. Να γίνονται τιμές, μνήμης, γιορτές με τις τοπικές αρχές, να υπάρχει συνεννόηση. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Οι νέοι να μαθαίνουν, να συγκρατούν ημερομηνίες, γεγονότα από το έργο σημαντικών ανδρών όπως ο Πάνος Χαρδέζος στο Πλωμάρι της Λέσβου. Η λύθη είναι ο εχθρός, το να ξεχνάμε. Και η ιστορία δεν είναι κάτι αόριστο και γενικό. Η ιστορία είναι οι άνθρωποι. Γι' αυτό, επειδή μιλάμε για τον άνθρωπο Πάνο Χαρδέζος, πρέπει να πούμε τις πτυχές του χαρακτήρα του. Ακίνητος, ακούραστος, ευρηματικός, εμπνευστής, πολύπλευρος. Ταλαντούχος, διορατικός, ευέλικτος, ικανός να οργανώνει, χαρισματικός, οραματιστής, δεν είναι και τίποτα άλλο. Ένας άνθρωπος που έφτασε στο σημείο να αποκαλεστεί στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, δίκαιος των εθνών. Δίκαιος των εθνών.
Βαριές λέξεις. Βαριές λέξεις γεμάτες φως. Φως. Φωτεινές προσωπικότητες από τον Πάνο Χαρδέζο δεν έφυγαν. Στέκονται ψηλά, μας οδηγούν και με το έργο τους πολεμούν ακόμα το σκοτάδι των ημερών μας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιάννη Μαλή. Παρακαλώ να έρθει στο βήμα ο έφορος κύριος Ανδρέας Ζάκας. Με θέμα θα μιλήσει όταν το όραμα γίνεται πράξη. Παρακαλώ κύριε Ζάκα. Καλησπέρα σας. Με ιδιαίτερη συγκίνηση δέχτηκα την πρόταση να μιλήσω σήμερα για τον οραματιστή Πάνο Χαρδέζο μέσα στην αίθουσα αυτή που επάξια φέρει το όνομά του. Ενώ πιστεύω ότι ανάμεσά μας και είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι πλανάται η παρουσία του γιατί όσοι τον γνωρίσαμε στην πραγματικότητα η Κρυωμάρη δεν γεννήθηκε στο Πλωμάρι, αλλά μέσα στην εστία Λασμύρης. Και από εδώ έφυγε για το μεγάλο του ταξίδι. Αγαπητοί φίλοι, σαν έφορος θεάτρου, θα μου επιτρέψετε να γυρίσω 40 χρόνια πριν, το 1973, για να θυμηθώ σαν τώρα, όταν για πρώτη φορά, νεαρός καθηγητής εγώ, χτύπησα την πόρτα του γραφείου του για να ζητήσω την άδεια να κάνω μια παράσταση με τους μαθητές μου. Με ρώτησε ποιο είναι το έργο και όταν του είπα ότι είναι «Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια», χαμογέλασε, με κοίταξε πατρικά, μου είπε ότι είχε δει την παράσταση που έδωσε επαγγελματικός θίασος και με ένα βλέμμα δημιουργικό όχι μόνο μου έδωσε την άδεια, αλλά χωρίς να ξέρει ποιος είμαι και ποιο είναι το επίπεδο της ερασιτεχνικής μαθητικής δουλειάς μου, με παρακάλεσε να μην δώσω μόνο μία παράσταση για το σχολείο μου, αλλά και για τα μέλη της εστίας του και για άλλα σχολεία της περιοχής. Κλείνοντας πίσω μου την πόρτα του γραφείου του, κατάλαβα ότι είχα την τύχη να συναντήσω μια προσωπικότητα με ευρύτερα ενδιαφέροντα πρωτοβουλίες. Οι παραστάσεις δόθηκαν με επιτυχία, ενώ ταυτόχρονα γεννήθηκε το ενδιαφέρον των μαθητών του σχολείου για συνέχιση, που αλλού στην εστία. Έκτοτε η άδεια δινόταν κάθε χρόνο και ο σχολικός μας θίασος έδειχνε το δημιουργικό θεατρικό του ταλέντο σε πάρα πολλούς θεατές εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα. Πρέπει να σημειώσω ότι σε κάθε παράσταση όχι μόνο ήταν παρόν ο ίδιος και προλόγιζε, αλλά σύστηνε την ομάδα και σε προσωπικότητες καλλιτεχνικής, πνευματικής, ακαδημαϊκής, πολιτιακής και δημοσιογραφικής εμβέλειας όπως του Πέλου και της Αλέκας Κατσέλη, του Θάνου Κοτσόπουλου, της Άννας Συνοδυνού, του Κάρου Λουκούν, του Δημήτρη Ψαθά, της Αγάπης Μολυβιάτη, του Κωνσταντίνου Τρυπάνη, του Ιάκωβου Καμπανέλη, του Πέτρου Λινάρδου. Σε κάθε παράσταση ή ανάλογη τιμητική εκδήλωση ήταν περήφανος ότι η εστία είχε μια θεατρική ομάδα που κάλυπτε το κενό της θεατρικής δημιουργίας στην πόλη της Νέας Μέρης. Ο ίδιος έγραψε στο βιβλίο εντυπώσεων στις 25 Τετάρτου 1978. Σαν πρόεδρος της εστίας Νέας Μύρνης συγκινήθηκα βαθύτατα με το παίξιμο του θεατρικού έργου του επίτιμου μέλους της εστίας και ακαδημαϊκού Ηλία Βενέζη, Μπλοκ Τσέ. Οι συντελεστές ήσαν σαν δόκιμοι επαγγελματίες ηθοποιοί, γι' αυτό όλοι οι θεατές απεχώρησαν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Τέτοιο άρτιο ανέβασμα θεατρικού έργου και σήμερα και στο παρελθόν μας υποχρεώνει να διαθέτουμε πρόθυμα την αίθουσα του Μεγάλου της Εστίας για τέτοιες σκηνικές δημιουργίες. Αυτό συνεχίστηκε, αγαπητοί φίλοι, μέχρι το 1979, οπότε λόγοι καθαρά οικογενειακοί με μετέθεσαν σε άλλο δήμο.
Δεν είχε περάσει όμως αρκετός καιρός και ένα τηλεφώνημά του με έφερε πάλι στην πόρτα του γραφείου του. «Έφυγες», μου είπε με εκείνη τη γλυκιά φωνή, «και η εστία έμεινε χωρίς θέατρο. Σε παρακαλώ να φτιάξουμε μια μόνιμη θεατρική ομάδα». Η ομάδα αυτή λειτουργεί μέχρι σήμερα 40 χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν παρόν και ο κύριος Χρήστος Σιούτης, ο οποίος μου είχε πει ότι τον είχε φέρει σε κάποιες δοκιμές και του έδειξε τους μαθητές μου που κάναμε πρόβα από το παραθυράκι προβολής που βρίσκεται ακόμα πάνω από τον πίνακα στο βάθος της αίθουσας, λέγοντάς του ότι κάνουν πολύ φασαρία. Και εκείνος του είπε με νόημα, «Αυτός ο νέος, προφανώς αυτός ήμουν εγώ, θέλει κάτι να πει. Ας τον αφήσουμε να το πει, μέσα στην αιστεία». Μετά από αυτά ήταν δυνατόν να μην υποχωρήσω, να μην υποχωρήσει κανείς μπροστά στην προσωπικότητά του που γνώριζε πώς να εκμεταλλευτεί, με την καλύτερη έννοια βέβαια, κάθε τι που θα αναδείχνει το έργο της αιστείας. Κάθε τι που θα δημιουργούσε ένα πνευματικό και καλλιτεχνικό φύλακα. Και να υπολογίσει κανείς ότι τότε ήταν που είχα ταυτόχρονα και την ευκαιρία να ασχοληθώ επαγγελματικά με την καλλιτεχνική ζωή, όμως δέχτηκα να συνεργαστώ και με την εστία εθελοντικά, γιατί είχα γνωρίσει στη ζωή έναν οραματιστή. Και αυτό που είπε στο Χρήστο Σιούτη μέσα στην εστία, εγώ προσωπικά θέλησα να το ακούω όπως το οραματιζόταν εκείνος για τον εαυτό του, για την αιστεία. Ο οραματισμός είναι η τέχνη να βλέπεις το αόρατο, λέει ο Ιρλανδός συγγραφέας Τζόναθαν Σουίφτ. Και ο Πάνος Χαλδέζος ήταν πράγματι ένας τεχνίτης του αόρατου οράματος. Αυτό το είχα διαπιστώσει, αλλά το εμπέδωσα μια βραδιά του ίδιου έτους 1979, όταν τον τιμούσε ο Δήμος Νέας Σμύρνης, εδώ για πρώτη φορά μάθαινα τι σημαίνει Πάνος Χαλδέζος πέρα από αυτά που γνώρισα από πρώτο χέρι με τη συνεργασία μας. Τον άκουσα να λέει κάτι πολύ σημαντικό. Δεν πολιτεύτηκα. Ούτε πολιτεύομαι, ούτε θα πολιτευτώ. Και τούτο παρόλες τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν. Έμαθα ότι του προτάθηκε θέση υπουργού, βουλευτή, δημάρχου, νομάρχου, αλλά εκείνος προτίμησε να είναι πρόεδρος στην εστία του. Έμαθα ότι πήρε μέρος στην εκστρατεία για την απελευθέρωση της Σμύρνης, όπως μας είπε ο κύριος Μαλής. Έμαθα τις προοδευτικές του τάσεις στην αυτοδιοίκηση, την οποία υπηρέτησε σαν διά των αστέρας, όπως χαρακτηρίστηκε λογοτεχνικά, καθώς και την πίστη και την αγάπη του στον ανθρωπισμό. Σήμερα, εξαιτίας αυτής της πίστης, θα μου επιτρέψετε να θυμηθώ έναν άλλον μεγάλο οραματιστή, τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, που είπε: «Πίστη είναι να ξεκινάς ανεβαίνοντας το πρώτο σκαλοπάτι, χωρίς να βλέπεις ολόκληρη τη σκάλα». Αν λοιπόν ο Λούθερ Κινγκ είναι κληρονομιά παγκόσμιας σκέψης, ο Πάνος Χαλδέζος είναι κληρονομιά, παρακαταθήκη, δημιουργία για την αιστεία Νέας Σμύρνης και την πορεία της. Αυτή τη σκέψη την άκουσα και με διαφορετικά λόγια από προσωπικότητες του πνευματικού κόσμου που τον παρουσίαζαν σαν άνθρωπο με φτερά και όχι βαρύδια, σαν εμπνευσμένο από δημιουργικές συλλήψεις, πίστη και φαντασία. Τι να πρωτοποιεί κανείς. Για τη διάσωση 460 Εβραίων από την ναζιστική θηριωδία με κίνδυνο της δικιάς του ζωής και της ζωής της οικογένειάς του.
ή για την ανιδιοτελή πατρίδο προσφορά του, όπως πολύ όμορφα μας τα είπε ο κύριος Μαλής. Όλα αυτά ανήκουν στην προσωπική του δημιουργία, στα όνειρα και τα οράματα που έγιναν πραγματικότητα. Εφάντωσε το γνωμικό του Βίκτορα Ουγκό ότι δεν υπάρχει καλύτερο από το όνειρο για να χτίσεις το μέλλον. Πίστευε στην επιτυχία των σκοπών του. Πίστευε ότι πρέπει να πετύχει και τολμούσε εκεί που ίσως άλλοι δεν τολμούσαν. Έκανε μεγάλα όνειρα. Στόκευε ψηλά και αυτό το μετέδιδε στους συνεργάτες του χωρίς εγωισμούς και προσπάθεια προσωπικής ανάπτυξης. Τελειώνοντας σήμερα, σαν παλιός εστιακός, θέλω να πω ότι πάνω από όλα λάμπει σαν αστέρι η ανιδιοτελής εστιοπροσφορά του. Και να κάνω ένα μικρό δώρο από το 1981 στην κόρη του την Αλίκη. Τότε που δόθηκε η πρώτη παράσταση της νεοσύστατης από εκείνον θεατρικής ομάδας της Εστίας Νέας Μύρνης με την κωμωδία του Γρηγόρη Ξενόπουλου «Οι φοιτητέ», παρουσία της κόρης του συγγραφέα. Ήταν μια εκπληκτική εκδήλωση που οργανώσαμε μαζί τότε με τον αείμνηστο Διονύση Κροβά. Βασίλη, σε παρακαλώ. Επειδή στις πρώτες παραστάσεις της θεατρικής του θεατρικού τμήματος Εστίας και μπορείς να αναφερθώ, θεωρώ σήμερα χρέος μου να απευθύνω θερμότατες ευχαριστίες και συγχαρητήρια στον αγαπητό φίλο, τον κύριο Ανδρέα Ζάχα, που τόσο πρόθυμα δέχθηκε να σκηνοθετήσει το έργο το οποίο έχει προηγηθεί τώρα τρεις φορές και τετάρτη σήμερα ημέρα για να τιμηθούν τα 30 χρόνια από όπου έφτανε ο δημιουργός του έργου αυτού, Γρηγόριος Ξενόπουλος. Και το έργο αυτό είναι «Οι φοιτητέ». Επίσης θέλω να συγχαρώ με συγκίνηση μάλιστα τα παιδιά τα οποία αποτελούν τους ηθοποιούς και που είναι σχεδόν όλα του γυμνασίου και λυκείου της Εστίας Νέας Μύρνης. Και όπως έβαλα, απέδωσαν τόσο πολύ κάτους ρόλους των, ώστε να εμφανίζονται σαν επαγγελματίες ηθοποιοί. Αυτό μας ενθουσιάζει και μας εγκαρδιώνει και ενισχύει την προσπάθειά μας να επεκτείνουμε το έργο αυτό, το καλλιτεχνικό. Για τον σκοπό αυτό θα συνεχίσουμε την οργάνωση τέτοιων θεατρικών παραστάσεων. Και τώρα θα ετοιμαστεί το έργο και το περίφημο έργο που έκανε τόση εντύπωση στον κόσμο με την της Εβραίας εκείνης. Τότε ακριβώς έχουμε κι άλλο κόσμο να το αναφέρουμε για να δουν ακριβώς και το, την επιτυχία που πραγματοποιούμε και στον καλλιτεχνικό αυτόν τομέα. Πράγμα το οποίο θα αναλωθεί και από το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών που μας παρακολουθεί. Αλλά εκτός αυτού, η προσφορά των παιδιών αυτών μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα πραγματοποιήσουμε και άλλους δύο μεγάλους σκοπούς πάλι στον καλλιτεχνικό τομέα. Θέλουμε να οργανώσουμε ένα χορευτικό που πάει τα παιδιά αυτά θα μας βοηθήσουν πολύ και θα επεκτείνουμε την καλλιτεχνική αυτή δραστηριότητά μας όχι μόνο εδώ αλλά και στους δύο δήμους και κοινότητας που αρχίσαμε ήδη με την μικρή μας χοροδία η οποία θεωρείται μια από τις καλύτερες χοροδίες της Ελλάδος. Επί τέσσερις ημέρες
θα εργαστεί η χοροδία μας για να μεταδώσει αυτή το αίσθημα της μουσικής σε 1.600 παιδιά των σχολείων μας που θα έρθουν σε 4 δόσεις, από 400 κάθε μέρα. Και συνεχεία η χοροδία μας θα πάει στην περιφέρεια, στον Μύρονα και συνεχεία στη Δάφνη και σε μερικούς άλλους δήμους που παρακαλούν την χοροδία μας να εμφανιστεί εκεί. Αυτά τα όλα τα λέγω διότι εμπνέομαι από την προσφορά των παιδιών αυτών που σήμερα θα δείτε κι εσείς να υποδίνουν για τους ρόλους αυτούς τους οποίους έχουν επιτύχει τόσο πολύ ώστε πράγματι μας ενθουσιάζουν και μας εγκαρδιώνουν για να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας αυτήν την καλλιτεχνική στον τόπο αυτό που πράγματι χάρη στην αιστεία μιας τρίτης είναι βαθμολογούμενο αυτό, δεν το λέω για να αυτοπροβληθόμενο, αλλά διότι εξυψώθηκε η πόλη μας κάπως πιο πάνω από οποιαδήποτε άλλη πόλη πνευματικά. Και προς αυτή την προσπάθεια καταλαμβάνουμε και εμείς κάθε προσπάθεια ώστε να καλύψουμε όλα τα κενά τα οποία υπάρχουν στον τόπο αυτόν. Λοιπόν, με αυτές τις ευχαριστίες, τα συγχαρητήριά μου για τον συνοδεύτη του κύριου Ζάκα και για τα παιδιά τα οποία υποδίδουν τους όρους του έργου αυτού, παρακαλώ τον κύριο συνοδεύτη να αρχίσει την παράσταση με την ευχή να έχουμε πάλι πλήρη επιτυχία. Τώρα θέλουμε να ακούσουμε την χοροδία της εστίας μας υπό τη διεύθυνση του πιανίστα κορεπετιτέ κυρίου Γεωργίου Θάνου. Θα ερμηνευτούν τα τραγούδια. Πρώτο, ύμνο στον Πάνο Χαλδέζο. Στίχη και μουσική Δημητρίου Αρχιγέννη. Σμυρνιωτοπούλα και Πολίτησα. Δημοτικό Σμύρνη. Τσάμικο του Μάνου Χατζηδάκη. Παρακαλώ η χοροδία μας.
τότε ο αντιπρόεδρος της Θείας Βασίλης Ραυτόπουλος, ένας εκ πατρίδες Κρασιάτης, συγγενής της γυναίκας μου, με συνέστησε το να είμαι στο πρόεδρο, αφού με είχε ήδη προτείνει για μέρος της Θείας. Δεδομένου ότι ήμουν δικηγόρος και θα εξυπηρετούσα την Θεία ως νομικός σύμβουλος αμυστή, όπερ και έγινε το 1985, έγινα μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου το 1975. Και πέραν των νομικών υπηρεσιών και κατέστηνα έφορος εκπαιδευτικού, καλλιτεχνικού, σκακιστικού και ταμείας. Τέλος δε, αντιπρόεδρος και τώρα επίτιμος αντιπρόεδρος. Έτσι είχα ευκαιρία να γνωρίσω καλά τον υπέροχο αυτό άνθρωπο και να εκτιμήσω και να θαυμάσω τις σπάνιες ικανότητες του και αρετές. Ήταν φαινόμενο εργατικότητος, αφού απόγευμα, πρωί και απόγευμα βρίσκεται στην εστία Νέας Μήνης. Θάρρος και εντιμότητος. Όπως είχα μάθει, παρέλαβε το 1938 μια απλή λέσχη Νέας Μήνης και τη μεταμόρφωσε σε ένα κορυφαίο στην Ελλάδα κοινοφελές σωματείο με την απονημία Εστία Νέας Μήνης, που απετέλεσε ιερά κυβωτό των λειψάνων της μικρασιατικής καταστροφής. Πνευματικό φάρο του προαστίου με τις ποικίλες πνευματικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του και τα μουσεία του από δωρεές μικρασιωτών πρώτης και δευτέρας γενιάς, τον μουσεία βιβλιοθήκη του κλπ. Με επιστέγασμα το περίφημο κτίριο της Εστίας Νέας Μήνης, της Εστίας με την επιλητική με την αρχαιοπρεπή πρόσωψη που θεσπόζει στην είσοδο της Νέας Μήνης. Όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν ως εκθάρματος, αλλά χάρη στις ακάματες προσπάθειες και ενέργειες του σπουδαίου αυτού ανθρώπου, που ενώ για την εαυτό του δεν ζήτησε ποτέ τίποτε, για την Εστία πλησίαζε αδίστακτα τους ισχυρούς οικονομικούς παράγοντας, μακρασιάτες και μη, και ζητούσε την οικονομική τους ενίσχυση, την οποία δεν του αρνούντο με πρώτο τον ψηλίστα τον Αριστοτέλειο Νάση, ο οποίος προσέφερε 3 εκατομμύρια γυρές δραχμές τότε, το 1955. Το εξετιμήθη από την πολιτεία με την βράβευσή του από την Ακαδημία Αθηνών 2 φορές. Εδώ τώρα πρέπει να εξάρω μια άλλη πλευρά της προσωπικότητας του Παναγιώτη Χαρδέζου, την ανθρωπιστική. Ο Πάνος Χαρδέζος, όντας διευθυντής του Δήμου Αθηναίων κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, εν συνεργασία με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Δαμασκηνό και τον Διευθυντή της Γενικής Ασφαλείας Αθηνών, Άγγελο Έβερτ, προέβη σε έκδοση πιστοποιητικών γεννήσεως για 650 Ισραηλίτες. Και έτσι
ο Έβερτ εχορηγούσε ταυτότητες στους Ιδελλήνους και έτσι ώστε αν αυτοί απέφυγαν τη σύλληψη του συλληπτή τους από τις γερμανικές αρχές κατοχής, με συνέπεια να οδηγούνται στα κρεματόρια του Άουσβιτς και του Ντάχαου, εάν συμμελαμβάνω. Τούτο διαπίστωσα όταν το 1994 τον Απρίλιο με πρόσκληση της κόρης του Πάνω Καρδότου, της μητήμου κυρίας Αλίκης Ξυζίου, του ήταν από στρατηγού Δημητρίου Παλαιολόγου, παρευρέθηκα σε τελετής του Δήμου Αθηναίων με την σύζυγό μου, κατά την οποία τελετή το ίδρυμα Γιάν Βασέμ είχε αναλάβει την συγκέντρωση. Είχε ως έργο αναλάβει την συγκέντρωση και καταγραφή όλων όσοι βοήθησαν κατά οποιοδήποτε τρόπο οι Ισραηλίτες κατά το ολοκαύτωμα των Εβραίων από τους Ναζί να σωθούν. Απένιμε στην κυρία Λίκη δίπλωμα τιμής στο κόσμο, στο πρόσωπό της, τιμώντας τον αείμνηστο πατέρα της για την ανθρωπιστική ακίνητη πράξη. Μετά 50 χρόνια βέβαια από αυτήν. Δική στο εμπλέξος υπήρξε και η ανάγκη του γυροκομείου, στις οποίες όμως δεν, λόγω του συμβάντος θανάτου του δεν παρέστη κατά τα εγγένεια, ούτε κατά την ανέγερση. Τώρα μπορώ να πω, ευνία σου η μνήμη, μεγάλη πάνε χαρδοδρή. Έτσι, για να τελειώσει. Από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Μέγα,
στις 11 Μαΐου του 330 μετά Χριστόν. Το όνομα Ρωμανία συναντάται στις καθαρές ακρεφινείς ελληνοχριστιανικές πηγές της χιλόχρονης αυτοκρατορίας και εκφράζει τη μεταστοιχίωση του παλαιού ρωμαϊκού λατινικού κράτους σε μια ελληνοχριστιανική αυτοκρατορία, τη λεγόμενη Βυζαντινή, όπου το πλήθος των λαοτήτων που την συναποτελούσαν διαποτιζόταν από τον ελληνιστικό πολιτισμό και κυρίως την ενιαία ορθόδοξη οικουμενική συνείδηση. Η ονομασία Βυζάντιο είναι αργότερα, είναι έβριμα γερμανικό από τον Ιερώνυμο Βολφ, ο οποίος το 1562 ονόμασε την αυτοκρατορία Βυζαντινή, μάλλον κλεβαστικά, παίρνοντας το όνομα από το Βύζαντα, τον αρχαίο απικιστή Βυζαντίου του 600 π.Χ. Η ορθόδοξη συνείδηση αποτελούσε ακριβώς τη συνεκτική δύναμη μεταξύ των κατοίκων της πολυεθνικής Ρωμανίας, της οποίας όλοι μαζί οι κάτοικοι αποτελούσαν το γένος των Ρωμιών. Τρεις συντεταγμένες οριοθετούν το Βυζάντιο: η ρωμαϊκή διοίκηση και νομοθεσία, ο ελληνισμός και η ορθοδοξία. Οι έννοιες έθνος και εθνική συνείδηση καθιερώθηκαν με την Γαλλική Επανάσταση και είναι πολύ αργότερα. Ωστόσο, επειδή ο ελληνικός πολιτισμός, η ελληνική γλώσσα και η ορθοδοξία αποτελούσαν τα μεγάλα οικουμενικά μεγέθη στα οποία θεμελιώθηκε η χιλόχρονη Ανατολική Βυζαντινή Αυτοκρατορία, οι λέξεις Ρωμιός, Ρωμιοσύνη αναφέρονται κατά την τουρκοκρατία κυρίως στους Έλληνες. Είναι η Ρουμ και σήμερα ακόμα των Τούρκων. Έτσι, όλα τα επαναστατικά κινήματα των Ελλήνων με αποκορύφωμα το Υπερπίστος και Πατρίδος 1821 είχαν ως κύριο στόχο να ξαναφτιαχτεί το Ρωμαϊκό, όπως τόνιζε χαρακτηριστικά ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Όμως, μετά τη δολοφονία του Ορθόδοξου Καποδίστρια το 1831, διασπάστηκε στο νεοπαγές ελληνικό βασίλειο η προαιώνια αλληλοπεριχώρηση του ελληνισμού με την Ορθοδοξία, αφού οι Ευρωπαίοι κυβερνήτες του ελληνικού βασιλείου στρέφονται τώρα αποκλειστικά προς τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, θεωρώντας την ορθόδοξη οικουμενική παράδοση ως γραφική λαϊκή έκφραση και το χιλιόχρονο ελληνοορθόδοξο πολιτισμό ως ελληνικό μεσαίωνα. Όμως, ο Παναγιώτης Χαρδέζος, γεννημένος το 1898, έζησε στα παιδικά και φοιτητικά του χρόνια κοσμοϊστορικά για τον ελληνισμό γεγονότα και με τη θέληση του Θεού άρχισε να λειτουργεί από τα 15 του χρόνια, όπως ακούσαμε από τον κύριο Μαλή, ως γνήσιος Ρωμιός. Ορθόδοξη χριστιανική αγάπη και αντίληψη, άμεση επαφή με τη διοίκηση, διότι όπως ξέρουμε υπήρξε υπάλληλος και στο Πλωμάρι και εδώ στην Αθήνα μετά της τοπικής αυτοδιοίκησης, παντοειδής ευγενής τρόπους εξευρέσεως χρημάτων για έργα κοινής ωφελίας, έλλειψη ιδιοτέλειας και στροφής προς μικροσυφέροντα και τέλος πνευματική καλλιέργεια μέσα από ωφέλιμα αναγνώσματα. Δηλαδή, ο Πάνος Χαρδέζος νομίζει κανείς ότι συγκέντρωνε με ένα θαυμαστό τρόπο τον σύνολο των δράσεων μιας ολόκληρης παραδοσιακής ελληνικής κοινότητας. Ο κ. Μαλής μας μίλησε για την αντίστοιχη δράση του στο Πλωμάρι. Τα βιώματα της τραγωδίας του 1922 όθησαν τον ανήσυχο πατριώτη στην πρωτεύουσα, την Αθήνα, για να ξαναφτιάξει το Ρωμαϊκό. Το 1927, παντρεμένος με τη Σμυρνιά Ελένη Κολάρου, η οποία αργότερα ονομάστηκε μάνα της Εστίας, προσλαμβάνεται στο Δήμο Αθηναίων, όπου φτάνει στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή. Το 1936 αποσπάται στο Υπουργείο Διοικήσεως Πρωτευούσης για να υπηρετήσει τα επόμενα χρόνια ως Διευθυντής Διοικήσεως και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έχει γράψει και συγγράμματα γύρω από τοπική αυτοδιοίκηση, τα οποία είναι άγνωστα. Το 1937 αναλαμβάνει την Προεδρία της Λέσχης Νέας Μύρνης, που μας όμιλησε ο κ. Τούντας, η οποία είχε ιδρυθεί από το 1930 προκειμένου να συμπαρασταθεί στις ποικίλες κοινωνικές ανάγκες των 400 μόλις πρώτων προσφύγων εδώ στη Νέα Σμύρνη και επί Χαρδέζου, όπως μας είπε ο κ. Τούντας, η Λέσχη αυτή πήρε το όνομα το 1938 Εστία Νέας Μύρνης.
με τη ρωμαϊκή αντίληψη ότι την προτεραιότητα έχει πάντα ο λαός και ότι οι άρχοντες πρέπει να καλύπτουν τις παντοειδείς ανάγκες του λαού, ο Παναγιώτης Χαρδέζος θέτει ως σκοπό της εστίας τη δημιουργία, αυτό το κομματάκι που σας λέω είναι γραμμένο στο καταστατικό του 1939, στη δημιουργία μιας πόλεως υποδειγματικής, αναδημιουργημένων εν αυτή όλων των δεσμών και όλων των ευαγών ιδρυμάτων της Μητρός Σμύρνης και εν τέλει ενός ανωτέρου πολιτισμού, ίος ο Ιωνικός, εν στενή συνεργασία μετά του Δήμου Νέας Σμύρνης κατά τα σαρχάς μιας πλήρους και προτύπου κοινωνικής αναπτύξεως. Εδώ βλέπουμε τη ρωμιοσύνη σε όλο της το μεγαλείο. Επισημαίνουμε εδώ ότι τόσο ο Πάνος Χαλδέζος ως πρόεδρος της Εστίας, όσο και ο εκάστοτε δήμαρχος της Νέας Σμύρνης γνώριζαν ότι οι ρόλοι Εστίας Δήμου ήσαν διαφορετικοί και διακριτοί. Ο δήμαρχος Αθανάσιος Καρύλος στις 27 Μαΐου του 1951, όπου γιορτάστηκε η 20ετηρίδα της Εστίας, είπε «Ο μεν Δήμος αναλαμβάνει τα έργα και τους σκοπούς, ους ορίζει ο κώδεξ της Δημοτικής Νομοθεσίας. Η δε Εστία θα δρά αποκλειστικώς εις των εθνικών, κοινωνικών, μορφωτικών και εν γέννη πνευματικών τομέα». Ο Πάνος Χαρδέζος γνώριζε έμπρακτα, αλλά και θεωρητικά, πρώτον, ότι η διαμόρφωση της κοινωνίας της Νέας Σμύρνης κατά τον ελληνοορθόδοξο ρωμαϊκό τρόπο ζωής θα μπορούσε να επηρεάσει το Πανελλήνιο και πράγματι έγινε αυτό. Μέσα την Εστία Νέας Σμύρνης επηρεάστηκε το Πανελλήνιο. Δεύτερον, ότι ο ελληνισμός κινδύνευε τόσο από τους εξισλαμισμούς των Τούρκων, ήξερε ο Χαρδέζος, όσο και από το φράγκικο εκλατινισμό που είχε κάνει έντονη την παρουσία του ήδη από το 19ο αιώνα στο ελληνικό κράτος. Και ότι επομένως οι μικρασιάτες πρόσφυγες θα ζούσαν μέσα σε ένα περιβάλλον, μετά το 22 που ήταν εδώ, ξένο προς τον πολιτισμό τους. Το ήξερε αυτό ο Χαρδέζος. Με τα κομματικά συμφέροντα, τις οικονομικές ατασταλίες, τους παντοειδείς διχασμούς που έφερνε το δυτικό φερτό κράτος το ελληνικό. Πρέπει εδώ να τονίσω ότι επανειλημμένως είχαν κάνει και πάρα πολύ σοβαρές προτάσεις του Πάνο Χαρδέζο να πολιτευτεί, να γίνει υπουργός. Δύο φορές του είχαν προτείνει να γίνει νομάρχης και αρνήθηκε. Δεν ήθελε να πολιτευτεί. Ήθελε το ρόλο του εδώ στην Εστία. Επίσης γνώριζε ο αείμνηστος πρόεδρος ότι η συνειδητή μικρασιατική μνήμη ήταν η μόνη που θα μπορούσε να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη ιστορική συνέχεια της ρωμιοσύνης από το Βυζάντιο μέχρι των ημερών του Χαρδέζου. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι πράγματι ξανά φτιάξε το ρωμαϊκό Πάνος Χαρδέζος. Στη θεμελίωση του Μεγάλου της Εστίας στις 12 Ιουνίου του 1955, λίγους μήνες δηλαδή πριν από τα φοβερά Σεπτεμβριανά που όλοι τα ξέρουμε το 1955 στην Κωνσταντινούπολη, όπου θεμελιώθηκε το Μέγαρο, ο Χαρδέζος τόνισε το εξής. Ο Μέγαρος αφενός θα διατηρήσει ως κυβωτός τας παραδόσεις και αναμνήσεις του λαμπού πολιτισμού της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Θράκης και της Κωνσταντινούπολης, αφετέρου θα δημιουργήσει ως εν κυψέλη των νέων λαμπρότερων πολιτισμών τόπο. Αν υπήρχε σήμερα, δεν ξέρω πόσο θα βλέπε λαμπρότερα πράγματα. Στα θεμέλια του Μεγάλου, όταν έγιναν τα γενιά του, τοποθετήθηκε κυβότιο με χώμα από τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο και το νεκροταφείο της Σμύρνης και είπε ο Χαρδέζος για αυτό το χώμα τα εξής συγκινητικά λόγια. «Ίσως μέσα στη λίγη στάχτη που περιέχει το Άγιο Χώμα να βρεθεί μια σπίθα του Ιερού Φοίνικος που αναγεννόμενος θα ξαναζωντανεύσει τους θρύλους και θα μεταβάλει σε ωραία πραγματικότητα τις ελπίδες». Και πράγματι η Εστία από τότε έχει τη βιβλιοθήκη της, σήμερα 80.000 περίπου τόμων, έχει τα μουσεία της, τα οποία είναι πραγματικό καμάρι, όχι μόνο της Νέας Σμύρνης, ολοκλήρου της Ελλάδας.
Τα μουσεία αυτά υπό την επίβλεψή της έφορος κυρία Θέμης Παπαδοπούλου, αλλά οπωσδήποτε πήραν τη σημερινή, θα έλεγα επιστημονικά φροντισμένη μορφή τους επί του Προέδρου μας, του κυρίου Ιωάννου Καλογίτρωνα. Παρόλο που ο Πάνος Καλδέθος είχε την ικανότητα να προσεγγίζει στις υψηλότερες βαθμίδες εξουσίας, έδινε πάντα την προτεραιότητα στο λαό. Όταν λέω να προσεγγίζει, εννοώ ότι τα θεμέλια, δεν θέλω να σας κουράσω με ποιους, των σχολών του μεγάλου και τα εγγένεια αντίστοιχα του μεγάλου και των σχολών γίνονταν πάντα με βασιλείς, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, με υπουργούς. Είχε την ικανότητα, παρότι δούλευε για τον λαό, να προσεγγίζει και να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανωτάτων αρχών του. Για παράδειγμα, στις 8 Απριλίου του 1962, στα εγγένεια του μεγάλου των σχολών της Εστίας, προσφώνησε τους βασιλείς Παύλο και Φρυδελίκη ο πρόεδρος Καλδέθος, λέγοντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Συ βασιλεύ, με τη λαοφιλή βασίλισσά μας, είστε παραστάτε της χαράς, αλλά και του πόνου, του μόχθου και των θυσιών, ενός εξαιρέτου λαού, εις τον οποίον αρκούν ένα χαμόγελο και εις κράτος Δάφνης, για να ανέρχεται εις τα σκορυφάς του ελληνικού θαύματος και εις ώρας κινδύνων να αναλύσκεται εις την επόθεση της Ελλάδος. Αυτού του λαού είστε βασιλική ηγέτε». Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, τους έκανε και ένα μικρό μάθημα. Άλλωστε, επί της Προεδρίας Καλδέζου, τιμήθηκαν από την Εστία ως επίτιμα μέλη ή επίτιμη πρόεδρή της, σημαίνοντες ιεράρχες, όπως ο Εθνάρχης της Κύπρου Μακάριος, ο Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτιού Αμερικής Ιάκωβος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Βενέδικτος και ο Μητροπολίτης Αυστρίας Χρυσόστομος Τσίτερ. Ο κύριος Τούντας μας μίλησε προηγουμένως για την διάσωση 650 ψυχών Εβραίων έξω, αμέσως πηγαίνοντας δεξιά. Μπορείτε να δείτε δύο επένους, τους οποίους είχε στείλει το Ισραήλ για να επενώντας το Καλδέζο για τη διάσωση αυτή των συμπολιτών τους. Το σύνολο αυτό, του κοινοφελούς χαρακτήρα της Εστίας, καθώς και η διάσωση των εκατοντάδων Εβραίων από τη γερμανική κατοχή, φανερώνει ακριβώς την ελληνοορθόδοξη οικουμενική αντίληψη σε όλο το μεγαλείο, το οποίο στην εποχή του Χαλδέζου γινόταν παραδεκτό και από προσωπικότητες που ανήκαν σε διαφορετικούς ιδεολογικούς κόσμους. Ο Δήμαρχος Νέας Μύρνης, Χαράλαμπος Μεχλιβανίδης, κατά την απονομή στον Πάνο Χαλδέζο του χρυσού μεταλλίου της Μύρνης, της Νέας Μύρνης, συγγνώμη, στις 11 Ιουλίου 1979, είπε μεταξύ άλλων στο χαρισματικό Ρωμιό: «Με τον Πάνο Χαλδέζο», είπε ο κύριος Μεχλιβανίδης, «μπορεί να μην συμφωνούμε στις κοινωνικές αντιλήψεις για τη ζωή. Όμως, με δένει με αυτόν ο θαυμασμός μου για την ακούραστη δημιουργική προσωπικότητά του. Μας ενώνει η ίδια αγάπη για τη Νέα Σμύρνη». Το 1975, στα εγγένεια του Μεγάρου, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Σεραφείμ και του Αρχιεπισκόπου Βορείου και Νοτιού Αμερικής Ιακώβου, όπως και του Προέδρου τότε της Δημοκρατίας Στασινοπούλου, είπε ο Χαλδέζος: «Η Εστία είναι ναός μέσα στον οποίο το παρόν θα μιλάτε προς το λαμπρόν παρελθόν, προς δημιουργία ενός λαμπροτέλου και ωραιοτέλου μέλλοντος». Κυρίες και κύριοι, σκύβουμε ευλαβικά το κεφάλι στους απροσκήνητους ηγέτες της Ρωμιοσύνης που τα βάλανε τόσο με τον Τούρκο κατακτητή όσο και με τη φράγκικη εισβολή της άθεης παιδείας. Ο Πάνος Καλδέζος ως πρόμαχος του γένους δεν ξεπούλησε τις αρχές του για χάρη καιρικών συμφερόντων, ούτε συμμάχησε με τους ισχυρούς για να εξασφαλίσει παροχές στον εαυτό του και την οικογένειά του. Θα μου επιτρέψετε, γνωρίζοντας ίσως ελάχιστη ιστορία, να παρομοιάσω τον Πάνο Καλδέζο με τον Μακρυγιάννη του 19ου αιώνα. Δώσανε μεγάλους αγώνες. Ο Μακρυγιάννης είχε γράψει στον Όθωνα ότι κάνει μεγάλο λάθος που αφαιρεί από την Ορθοδοξία την κυριαρχία της μέσα
το ελληνικό έθνος. Και ο Χαλδέζος έφερε τους βασιλείς, όπως είδαμε, και τους γαλουχούσε στον τόπο στον οποίο βασίλευαν. Οι Ρωμοί πρόμαχοι του γένους υπηρετούν σκοπούς και όχι σκοπιμότητες και υπακούν στους ισχυρούς με την πεποίθηση ότι πάνω και από τους πλέον ισχυρούς της γης υπάρχει η δύναμη και το ζωογόνο φως του δημιουργού του σήματος. Ήθελα να πω εδώ ότι νομίζω ότι πρέπει και είναι χρόνος πια 30 χρόνια μετά την εκδημία του να γραφτεί μία μονογραφία, δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα πλήθος πληροφοριών σε αφιερώματα, μέσα στα περιοδικά της Ιστίας, στα παλιά, σε ένα ωραίο λεύκομα του 1980, αλλά νομίζω πρέπει να γραφτεί πια μία επιστημονική, διδακτορικού θα έλεγα, επίπεδου μονογραφία, γιατί αξίζει για αυτόν τον άνθρωπο. Υπάρχουν κάπου 220 διδακτορικά σωματεία σήμερα, δεν νομίζω όμως ότι κανένα έχει να επιδείξει. Το λέω με σοβαρότητα και όχι έτσι. Δεν νομίζω ότι έχει να επιδείξει ένα πάνω Χαλδέζο. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρό μας, τον κύριο Ιωάννη Καρνογείτονα, διότι τα τελευταία 3 χρόνια, ενώ γνωρίζω ότι είχε πάρα πολλά και ωραία σχέδια για την εστία, διάφορα σχέδια και τεχνικής φύσεως και καλλιτεχνικά, δυστυχώς δεν μπόρεσε να τα, όχι μόνο να τα εκτελέσει, αλλά μας έχει τώρα απόψε εδώ, ενώ εκείνος έχει τη φοβερή αγωνία πάντα της οικονομικής καχυξίας στην οποία δεν τα δικάζετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, ευχαριστώ. Θέλω να σας πω ότι αμέσως μετά θα ακολουθήσει ένα μικρό 2,5 λεπτών ηχητικό ντοκουμέντο το οποίο είχε την καλοσύνη να το γράφει το πρόγραμμα να μας το παραχωρήσει η κυρία Λίκη Χαλδέζου Παλαιολόγου και είναι η απολομή του χρυσού μεταλλίου της Νέας Μύρνης στον Πάνο Χαλδέζο στις 11 Ιουλίου του 1929. Είναι 2 λόγια από τον Χρυσό Καβουνίδη, ο οποίος τότε ήταν αντιπρόεδρος της ΕΡΤ, ενώ όταν γνώρισε τον Χαλδέζο το 1949 ήταν διευθυντής του ΟΤΕ. Ο Χρυσός Καβουνίδης ζήτησε ένα μόνο για 2 λεπτά να μιλήσει και είναι χαρακτηριστικά αυτά που λέει, και απήντησε ο αείμνηστος πρόεδρος στα λεγόμενα του Καβουνίδη. Σας παρακαλώ, μπορούμε να το ακούσουμε. Είναι μόνο 2,5 λεπτών να πρόγραμμα. Κύριε Βασίλη, αν θέλετε, βάλτε τώρα. Δεν είχε κανείς να προσθέσει πολλά πράγματα, πάνω από τα τίποτα, για να σκιαγραφίσει τον Πάνο Χαλδέζο. Δεν κρατήθηκα όμως να ζητήσω κι εγώ το λόγο για ένα λεπτό της ώρας που άρχισα, για να πω ότι ο Πάνος Χαλδέζος, όπως τον εγνώρισα προσωπικά 30 χρόνια τώρα περίπου, είναι ένας από τους πιο σπάνιους οραματιστές και τους ανθρώπους οι οποίους κινεί η πίστη να κάνουν έργα τα οποία είναι εντελώς απίθανα. Σαν παράδειγμα θα φέρω μόνο το πώς ίδρυσε τις τεχνικές σχολές της Νέας Μύρνης. Πριν από 30 χρόνια μου ζήτησε μια συνάντηση. Ήμουν τότε διευθυντής στο ραντεβού. Δεν ήξερα τι με ήθελε, και ήρθε με έναν οραματισμό θαυμάσιο, με γεμάτα αισθήματα αγάπης προς τη Νέα Σμύρνη, να μου ζητήσει σαν και εμένα έναν άνθρωπο που έχω δεσμούς αίματος με τη Σμύρνη, να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στον νεοσμηνιό σχολό. Όταν σε αυτή τη τάση, να φτιάξουμε τεχνικές σχολές. Τι διαθέτεται, τίποτε, μόνο την πίστη. Αυτή η φράση, τίποτε μόνο την πίστη, με συγκίνησε τόσο, ώστε έδωσα κι εγώ αρκετά χρόνια τη ζωή μου κοντά του για να φτιάξουμε τις σχολές της Νέας Μύρνης. Με το τίποτε, μόνο με την πίστη. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Πάνου Χαλδέζου. Και οφείλω να αποκαλύψω τώρα ορισμένες άγνωστες, με απόλυτα πραγματικές πτυχές της μακράς ζωής μου. Υπάρχουν στη ζωή μου ορισμένες μοναδικότητες που αποτελούν για μένα εύλογες υπερηφάνειες. Ξεκίνησα ένα φτωχό αγροτόπεδο από το ατριπτικό και ηρωικό πλωμάρι της Λέσβου, γενέτρα του μεγάλου στοχού και εθνικού αντρός Βενιαμίν Πρεσβείου, χωρίς προστάτες και μέσα, αλλά και χωρίς προγονικούς τίτλους.
για να φτάσω έπειτα από πολύ γνωστή προσωπική εργασία εκεί που έφτασα για να με τιμά σήμερα ο Δήμος Νέας Μύρνης, άλλοτε ο Δήμος Αθηναίων και δεκάδες άλλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και η πολιτεία με τα χρυσά μετάλλια τους. Πατέρα Νικόλαε, κύριε Πρόεδρε, κυρία Λίκη, κυρία Νέλη, κυρίες και κύριοι. Ο Χαλδέζος γίνεται πρόεδρος, ο δέκατος πρόεδρος της Λέσχης το 1937, όπως ακούσατε. Ήταν ο δέκατος. Είχαν προηγηθεί άλλοι 9, από το 30 ως το 37. Έγινε πρόεδρος, είχε την ιδέα, είδε και το όνειρο και μεταφέρει το όνειρό του αυτό στον αρχιτέκτονα Μανώλη Λαζαρίδη, ο οποίος ήταν Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Κωνσταντινοπολίτης, ο ίδιος, ο Χαλδέζος Γενικός Διευθυντής του Δήμου Αθηναίων, Διοικητικός Διευθυντής του Δήμου Αθηναίων, έδεσε η υπόθεση και εκμυστηρεύεται το τι θέλει να κάνει. Ο αρχιτέκτον, μετά από λίγο διάστημα, φέρνει στο Χαλδέζο μία μελέτη με αυτό το κτίριο όπως το βλέπετε. Και μεταξύ αυτών και το προοπτικό. Στη Γενική Συνέλευση του 1938, ο Χαλδέζος είχε ένα τρίποδο δίπλα εκεί, είχε κρεμάσει αυτό ένα ταμπλό, το προοπτικό, το οποίο ήταν 1 μέτρο επί 70 πόντους. Το κράταγα μέχρι ως κόριο φθαλμού, αλλά κάπου χάθηκε. Το είχε σκεπασμένο με ένα πανί. Και όταν τέλειωσε η ημερησία διάταξη, τα θέματα ημερησίας διατάξεως, ξεσκέπασε το πανί και απευθύνεται στα μέλη και λέει «Κύριοι, και τότε στις γενικές συνεδρίες δεν υπήρχαν γυναίκες». Οι γυναίκες ήταν για το σπίτι. Κύριοι, αυτό θα είναι το μέγαρο το οποίο θα καταστεί κυβωτός της μνήμης των πέραν του Αιγαίου ελληνικών πατρίδων. Γράφει ο πρακτικογράφος. Η Γενική Συνέλευση εκάλχασε. Ο Χαλδέζος λίγο παγώνει. Γίνεται διάγνωση της παγωμάρας αυτής από τον Νίκο το Βερόπουλο, αυτή η Βερόπουλέη με τα καταστήματα, ο οποίος σηκώνεται από το βήμα, από την θέση του, ανεβαίνει στο βήμα και λέει «Σας παρακαλώ, μη γελάτε. Ό,τι για μας τους κοινούς θνητούς είναι ουτοπία, για το Χαλδέζο γίνεται πραγματικότητα. Σας παρακαλώ πολύ, χειροκροτήστε την ιδέα του, και εκείνος θα το κάνει πράξη». Χειροκροτήστε και εσείς, δεν πειράζει. Την επόμενη μέρα, το προοπτικό υπομάλης και στο Θάνο Καρύπη. Θάνο, θέλω να μου δώσεις το οικόπεδο που προορίζεται για την αστυνομία, να τοποθετήσω με αυτό το μέγαρο, το οποίο έχει μελετήσει ο αρχιτέκτον Τάδε, Μάνος Λαζαρίδης, για να καταστεί κυβωτός, όπως είπε, της μνήμης στο πέραν του Αιγαίου Ελληνικού Πατρίδου. Ο Θάνος Καρύλος, μικρασιάτης ο ίδιος, το πάει το θέμα στο Συμβούλιο, με θετική εισήγηση, και ομόφωνα το Συμβούλιο αποφασίζει και παραχωρεί αυτό το οικόπεδο που είναι σήμερα το μέγαρο αυτό. Τον επόμενο χρόνο, το 39, στις 23 Απριλίου, η μέρα γιορτής του Αγίου Γεωργίου, η μέρα που γιόρταζε ο βασιλιάς Γεώργιος, τον φέρνει στη Νέα Σμύρνη και θέτει θεμέλιο λίθο. Θα σας πω 2-3 πράγματα από την αυτή, επειδή τράβησε και πολλή ώρα. Πρώτα-πρώτα ήθελα να σας πω, ο Χαλδέζος τράβαγε όπως ο μαγνήτης τραβάει τα αρνίδια από το μέταλλο, έτσι τράβαγε προσωπικότητες κοντά του. Μια από τις προσωπικότητες αυτές ήταν και ο Δημήτρης ο Λουίζος. Ο Δημήτρης ο Λουίζος, γεννημένος στην Καλλίπολη της Ανατολικής Θράκης,
Τελείωσε το διδασκαλείο της μεγάλης δικαιωμένης σχολής, σπουδάζει δικηγόρος νομικά στην Αθήνα, γίνεται δικηγόρος, υπηρετεί στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Εθνική, ναι. Τον καλεί ο Χαρδέζος και του λέει θέλω να με βοηθήσεις να παραδίδεις μαθήματα στην Ιντερνή Επαγγελματική Εμπορική Σχολή, την οποία είχε ιδρύσει το 1939. Ο Λουίζος δέχεται. Και πρέπει να σας πω ότι ο Λουίζος δεν απουσίασε από το μάθημά του ούτε μία ώρα. Και στο μάθημα του Λουίζου δεν κοιμότανε κανένας μαθητής. Γιατί να υπολογίσετε ότι τα παιδιά ήταν από 13 χρονών με 13 χρονών ως 18, εργαζόταν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, στις 7 η ώρα μπαίναμε στο σχολείο και 11 η ώρα τελειώναμε. Ήταν μια υπόθεση πολύ κουραστική. Ο Λουίζος λοιπόν παρακολουθούσε πολύ συχνά τις εκδηλώσεις της Εστίας και είχε καταλήξει στο ότι στις γενικές εκδηλώσεις λέει ένα τέταρτο σε ακούν, μισή ώρα σε ανέχονται. Από εκεί και πέρα λέει δεν σε παρακολουθεί κανένα. Τώρα εγώ είμαι στο... Εκεί στο άλλο. Αλλά βλέπω όμως ότι είστε όλοι ζωηροί και όλοι εδώ παρακολουθείτε. Θα σταματήσω λίγο στην σωτηρία των Εβραίων. Ο Χαρδέζος δεν έβριζε ποτέ. Μπορεί να θύμωνε, μπορεί να... αλλά δεν έβριζε. Το μυστικό της σωτηρίας των Εβραίων έφτασε στα αυτιά του διοικητή του Γερμανού. Και ο διοικητής ο Γερμανός καλεί τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό και του λέει άκουσε να δεις, εάν υπαληθεύσουν οι πληροφορίες που έχω ότι προσπαθείτε να σώσετε Εβραίους, θα σας εκτελέσω. Και ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός του απάντησε, οι αρχιερείς δεν εκτελούνται, απαγχωνίζονται. Τώρα γιατί το είπε έτσι, πάντως έτσι το είπε. Εξαιτίας αυτού, ο Δαμασκηνός ειδοποίησε τότε τον Πάνο Χαρδέζο και τον Εβερτ και οι οποίοι αποφασίσαν να συνεχίσουν τη σωτηρία των Εβραίων παρά την απειλή του Γερμανού. Ο Χαρδέζος όταν κουβεντιάζαμε ποτέ πολλές φορές για το θέμα των Εβραίων έλεγε, δεν έβεζε όπως τα έλεγα από κάποιο άλλο, εκείνος έλεγε βρε τους αχάριστους, βρε τόσα έκανα γι' αυτούς. Το κεφάλι μου στον τουρβά έβαλα και ένα γράμμα. Έγραψα ένα γράμμα να μου πούνε ένα ευχαριστώ. Αυτό το παράπονο που έφυγε με αυτό το παράπονο και θα πεταχτούμε τώρα στο 1984 όταν εκείνος είχε φύγει από τη ζωή. Έρχεται στην Εστία ένα περιοδικό από μια εβραϊκή κοινότητα. Μέσα στη δεύτερη σελίδα στο εξώφυλλο είχε τα ονόματα μεγάλων ευεργετών του Ιτρέιν. Από αυτούς τους ανθρώπους που σώσανε Εβραίους. Μεταξύ αυτών ήταν το όνομα του Δαμασκηνού και το όνομα του Εβερτ. Εγώ θυμήθηκα το παράπονο του Χαρδέζου. Βγάζω μια φωτοτυπία, βάζω με ένα κόκκινο μαρκαδόρο, κυκλώνω τα δύο ονόματα και τους γράφω μια παραπομπή. Ανάμεσα στα δύο αυτά ονόματα, προ ή μετά, έπρεπε να είναι και το όνομα του Πάνου Χαρδέζου, ο οποίος πρώτος εξέδιδε τα πιστοποιητικά και ο πρώτος ήταν για τον Τουφέκη. Ο οποίος πρώτος εξέδιδε τα πιστοποιητικά γεννήσεως, τα ψεύτικα, είχαν ανοίξει ειδικό μητρό στο Δήμο, τα έστελνε τα πιστοποιητικά αυτά στον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό, ο Δαμασκηνός τους έδινε βαπτιστικά και από εκεί και πέρα πηγαίναν τα χαρτιά στον Εβερτ και ο Εβερτ έβγαζε τις ταυτότητες. Ο πιο ένοχος ήταν αυτός που έβγαλε τα πιστοποιητικά. Στέλνω το με αυτή την σημείωση, τη στέλνω στους Εβραίους και μετά τρεις μέρες, τέσσερις μέρες μου έρχεται ένα γράμμα και λέει εμείς πρώτη φορά στοιχεία λέω θα βρείτε στη σελίδα 269 του βιβλίου του Ηλία Βενέζη για τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό. Μου γράφουν λοιπόν ότι βρήκαμε τη σελίδα, πράγματι είχαμε αυτή την, αλλά θέλουμε και άλλα στοιχεία. Από εκεί και πέρα τους παρέπεμψα στην Ιωάννα Τιτσάτσου, στο Γιωργάκη που ήταν ο εξαπορήτων
διευθυντής του γραφείου του Αρχιεπισκόπου και βρέθηκε και κάποιος υπουργός, βουλευτής νομίζω, που τον είχαν τραυματίσει κάπου εκεί. Παπαδημητρίου. Ο Παπαδημητρίου. Είχε κάνει και αυτός, είχε το θέμα και το 92, 93, πότε έγινε η απονομή. Τελικά έγινε η απονομή. Έγινε, αναγνωρίστηκε ο Χαλδέζος ως άξιος των εθνών. Και αυτό που είπε ο κύριος Τούντας, παραδόθηκε πράγματι το δίπλωμα στην κυρία Λίκη στο Δήμο Αθηναίων. Για να κλείσουμε αυτή την ευθύνη, να πάμε σε ένα δεύτερο θέμα. Το 1948 η Ελένη Χαλδέζου είχε ένα συγγενή, δεν ξέρω ακριβώς τι συγγένεια είχε, ήταν ο Κώστας ο Παταλαίος στην Αμερική. Στέλνει ένα γράμμα, πώς? Πρώτος Σάββερος. Στέλνει ένα γράμμα στο Χαλδέζο με μια επιταγή 100 δολαρίων. Και του λέει, σου στέλνω 100 δολάρια, θα σου στέλνω 100 δολάρια το μήνα, τα οποία να διαθέσεις για να σπουδάσει η κόρη σου. Ο Χαλδέζος του απαντάει ότι εγώ έχω τη δυνατότητα να σπουδάσω την κόρη μου, σε παρακαλώ πολύ αυτά τα λεφτά να μου τα στέλνεις για να ενισχύσουμε το έργο της εστίας μιας μέρης. Ο Κώστας του Πανταλέου στέλνει μέχρι το θανάτου, νομίζω το 58, έστελνε ανελικώς και αυτά τα χρήματα πρέπει να ξέρετε ερχότανε βάλσαμο στις δύσκολες στιγμές. Το 58 πεθαίνει ο Κώστας Πανταλέων και αφήνει τη μισή περιουσία του στην εστία. Εκτελεστής της Διαθήκης ο Μιχάλης ο Λάσκαρας. Έρχεται στην Ελλάδα να δει τι είναι η εστία. Δηλαδή. Μιχάλης Λάσκαρας Μικρασιάτης. Έμπορος γούνας στην Αμερική. Έρχεται στην Ελλάδα λοιπόν ο Μιχάλης ο Λάσκαρης και τον υποδέχεται ο πρόεδρος Πάνος Χαλδέζος με όλο το Διοικητικό Συμβούλιο στην είσοδο που είναι σήμερα κάτω. Ήταν ανοιχτά βιβλιοθήκη και τέτοια δεν υπήρχαν, ήταν γιαπή όλο αυτό, ήταν γεμάτο από τούβλα, τσιμέντα, άμμους και αβέστες. Τον υποδέχτηκαν και μετά τις αγκαλιές και τα φιλιά, ο Μιχάλης ο Λάσκαρης, ένας πανέξυπνος άνθρωπος, σήκωσε τα μάτια του επάνω, γύρισε δεξιά, γύρισε αριστερά και είπε, πάνω, για να τελειώσει αυτό το μέγαρο, πρέπει να πεθάνουν πολλοί Ελληνοαμερικάνοι. Και ο Χαλδέζος, Μιχαλάκη μου, μην ανησυχείς. Όταν ήθελε να τονίσει τη λέξη την έκοβε. Μην ανησυχείς. Στάσου κοντά μας και άκου να σου πω, έχω υπόψη μου. Θα σε καλέσω στα εγγένεια γρήγορα. Και τον κάλεσε στα εγγένεια και έγιναν τα εγγένεια και πίστηκε τόσο πολύ ο Μιχάλης ο Λάσκαρης, ώστε όταν ο ίδιος πέθανε, άφησε ολόκληρη την περιουσία του στην εστία. Η οποία απαρτιζόταν από 8 εκατομμύρια δολάρια. Τα 8 αυτά εκατομμύρια δολάρια όμως τα άφησε με ένα μωρό να γίνει σχολείο στην εστία και να διδάσκονται παιδιά αγγλική γλώσσα, την αγγλική γλώσσα. Λειτουργεί κύριε Πρόεδρε. Δεν λειτουργεί. Κύριε Πρόεδρε. Ορίστε. Λειτουργεί η σχολή. Αλίμονο. Λειτουργεί. Δεν το ξέρετε κύριε Σιούτη. Όχι, το ξέρω για να τα ακούσει ο κόσμος από το στόμα σας. Βέβαια, λειτουργεί και βγάζει καλούς πάρα επιτυχώς. Και βγάζει πολύ καλούς. Τώρα να σας πω εδώ, ο Λάσκαρης είχε διαφορετική ιδέα από ό,τι κατέληξε, αλλά τώρα δεν είναι της ώρας. Έγινε ο στόχος. Η Αμερική όμως παίρνει 5 εκατομμύρια από τα 8 εκατομμύρια για φόρο. Η εστία Νέας Μύρνης, η Διαθήκη έγραφε ότι δεν πρέπει να πάνε σε χώρο στην εστία, εάν πληρώνει φόρους. Ενισχύσαμε με διάφορα χαρτιά την εφορία του Υπουργείου Οικονομικών τον δικηγόρο μας στην Αμερική, έκαμε δικαστήριο και τα χρήματα επανήλθαν με τόκο στο κληροδότημα. Γυρίζουμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε στο 1939. Στο 1949. Το 1949 ο Χαλδέζος ζητάει από τον Θάνο Καρύλο
να του δώσει και το διπλανό οικόπεδο προκειμένου να χτίσει το σχολείο. Να χτίσει σχολείο. Γιατί υπήρχε η αγωνία, η πολύ μεγάλη αγωνία. Δεν βρίσκαμε πού να εγκατασταθούν, πού να νοικιάσουμε και πώς θα πληρωθούν τα νοικιά για να λειτουργούν τα σχολεία. Να υπολογίσετε ότι είχαμε νυχτερινή επαγγελματική εμπορική σχολή, από αυτές τις οποίες είμαι και ο ίδιος, οικοκυρική σχολή, σχολή μηχανικών εργαλειομηχανών, σχολή μηχανικών ηλεκτρολόγων, σχολή μηχανικών αυτοκινήτων, μέχρι τότε. Οικοκυρική δεν είπα. Την είπα, εκείνο που δεν είπα ήταν, είχαμε και μια σχολή κοπτικής γραπτικής με ένα χρόνο σπουδών. Και δεν ήταν σπουδές σχολικές, ήταν σπουδές γυναίκες 25, 30, 40 χρονών πηγαίναν και μαθαίνανε. Είχαμε ένα σπουδαίο καθηγητή, Μανολέας το όνομα. Όχι, μην μπαίνει σε αυτά, μην μπαίνει σε αυτά. Δεν μπαίνω. Φεύγω. Φεύγω, έτσι δεν είχε κουραστήκαμε. Πάει στο Δήμαρχο λοιπόν και του ζητάει και το οικόπεδο. Ο Καρύλος με ομόφωνη απόφαση το δίνει, αλλά κρατάει μια επιφύλαξη, λέει εκεί. Άμα δεν χτιστεί το σχολείο, να περιέρχεται στο Δήμο. Τώρα υπήρχαν δύο οι αγωνίες του Χαρδέζου. Μία να το χτίσει, για να περιέρχεται το κτήμα στην αισθία, και μία να εγκαταστήσει τα παιδιά του σχολείου. Να ξεφύγει από τα νίκια. Πέρασε χρονικό διάστημα, γίνονται τα θεμέλια αυτού του κτηρίου το 54, αν θυμάμαι, κάπου γράφεται το 55, δεν είναι. Νομίζω είναι το 54. Δεν πειράζει, δεν έχει πρόβλημα σημασία. Στο 57 διαβάζει ο Χαρδέζος μία διένεξη του κράτους με τον Ωνάση. Το κράτος έβγαλε μία απόφαση να φορολογήσει τους εφοπλιστές εις τους οποίους είχε δώσει μερικά, κάποια τάγκερ που είχαν πάρει από την Αμερική μετά τον πόλεμο και τα οποία το κράτος τα είχε παραχωρήσει στους εφοπλιστές. Δεν ξέρω αν είχε πάρει κάποιο τίμημα ή τα είχε αφήσει έτσι. Ο Νάς διαμαρτυρήθηκε για τον φόρο αυτόν, γιατί λέει, εγώ δεν πήρα τάγκερ. Εγώ είχα δει κάπου. Για ποιο λόγο. Παίρνει αυτή την αφορμή ο Χαρδέζος και ένα στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Κοτιάρης ο Υπουργός από τη Ρόδο. Κύριε Υπουργέ, θέλω να με βοηθήσετε να κάνω μια σχολή μηχανικών του εμπορικού ναυτικού στην Αγγλία. Την οποία έχει ένα το κράτος. Λέει, πώς θα σας βοηθήσω. Λέει, κοιτάξτε με, ο Νάσης αρνείται να δώσει από το φόρο. Και έχει δίκιο. Λοιπόν, να τον απαλλάξετε από το φόρο και θα αναλάβω εγώ να πάρω περισσότερα λεπτά για να χτίσω το σχολείο. Δεν σε παρακολουθούν. Πρόσεξε. Δεν με παρακολουθείτε. Τελειώνω. Τελειώνω, Μουρικάνο. Τελειώνω. Έχετε δίκιο. Ο Λουίζος κάτι ήξερε και είπε αυτά που είπε. Τελειώνω. Τι να κάνω. Ο υπουργός του λέει, κάτσε να πάρω τον υπουργό των οικονομικών, να συνοηθώ, σε πάρω τηλέφωνο. Την επόμενη μέρα το παίρνει τηλέφωνο, του λέει, έχεις δίκιο, προχώρα την υπόθεση. Από εκεί και πέρα όλες οι πόρτες ανοίγουν εύκολα, του να σπονομείς. Μας εκτός καταφέρνει, για να κλείσω το τηλεγραφικά πλέον, καταφέρνει και συναντιέται με τον Ωνάση. Και του λέει, κοίταξε με, εγώ θα σε απαλλάξω από το φόρο αυτόν. Λέω, ο Ωνάση, εγώ δεν έχω χρωστά φόρο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πες μας τι θέλεις. Λέει, να θέλω να χτίσω με μια σχολή μηχανικών του εμπορικού ναυτικού στη Νέα Σμύρνη, την οποία να ονομάσουμε Ωνάσιο Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού στη Νέα Σμύρνη. Λέει, κοίταξε, πρόεδρε, άκουσε, λέει, φέραμε έναν προϋπολογισμό, να τον μελετήσω και θα σου πω. Πάρτο. Σε τσέπη τον ίδιο Καλέντρος, είχε καλέσει τον καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, τον... Θα τον θυμηθώ. Είχε κάνει τα σχέδια, είχε ετοιμάσει, είχε κάνει και προϋπολογισμό. 53.000 δολάρια. Του λέει, πρόεδρε, από ό,τι βλέπω, του λέει, και το στόχο βλέπεις καλά, αλλά και σκοπεύεις και καλά. Εγκρίνεται. Προχώρα τη διαδικασία. Και υπογράφεται μια σύμβαση μεταξύ του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, του Ωνάση και της Εστίας του Χαρδέζου,
για να δοθούν τα 53.000 δολάρια. Δόθηκαν, χτίστηκε το σχολείο, ηρέμησε και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Είχα να σας διαβάσω και κάτι ακόμα, αλλά δεν αφήνω πρόεδρο. Δεν σας αφήνω. Δεν τα αφήνω. Εγώ είμαι πειθαρχικός. Εγώ είμαι πειθαρχικός. Να μην μας δείξει. Έλα να το πω. Στις 8 Μαρτίου του 83, το πρωί στις 11.30, έρχεται από τα καταστήματα Βερόπουλου και μας φέρνουν 120 μπουκάλια κρασί, μαζεύαμε τότε δώρα για το λαχείο του χορού. Αφήσαμε τα πράγματα μέσα στο γραφείο του Προέδρου και επειδή καθόταν στο γραφείο εκείνη την ώρα ο Πρόεδρος, εγώ ήμουν όρθιος, λέω: «Κύριε Πρόεδρε, υπογράψτε το δελτίο παραλαμής, το δελτίο αποστολής». Υπόγραψε το δελτίο αποστολής, φεύγουν τα παιδιά, ξεκίνησε και εγώ να πάω στο γραφείο μου, με γυρίζει πίσω μου, λέει: «Χρήστο, θέλω να σου πω, με πάρει με αυτό το σπίτι». Λέω: «Να σας πάω, γιατί?». Λέει: «Με έχει πιάσει ένας πόνος εδώ στην κοιλιά και να με πας να μου». Αέριο να μου πάνε. Όχι, λέει, αυτός ο πόνος πρώτη φορά με πιάνει. «Ετοιμάσου και έλα», λέει σε μένα. Λέω: «Δεν έχω πρόβλημα τίποτα να ετοιμαστώ». Σηκωθήκαμε. Κατεβήκαμε κάτω, πήγαμε το πιάσω το χέρι και όχι, χιάσαμε. Πήγαμε στο σπίτι, ανεβήκαμε με το σανσέρ. Μου λέει: «Μην ανοίγεις την πόρτα, να μην σε δει η ΕΔΕΝ και ανησυχήσει». Ερχόμενος εγώ εδώ, πήρα την Αλίκη. Η Αλίκη πήρε τον Χριστόφορο τον Οικονομίδη, πήγε στο σπίτι και πήγε στο νοσοκομείο όπου έφυγε. Αυτή την υπογραφή την έχω εδώ, κύριε Πρόεδρε, και αν νομίζετε ότι έχει κάποια αξία, σας την παραδίδω. Βεβαίως και έχει. Να τη βάλετε στο μουσείο ή όπου εσείς νομίζετε. Βεβαίως και ευχαριστούμε που φύλαξες. Ναι. Για αντίληψες για να πάρει τη θέση. Ένα λεπτό μόνο. Να κάνω. Βία. Λίγες μέρες μετά το θάνατό του, ο πρόεδρος Σερέφων Παραήμνηστος, ο Παντελής Σερέφων και εκείνος, μαζί με τον Αγουστίνο Καμπάκη, εκείνος Παίγνωστος πλέον, Γενικός Γραμματέας τότε, πήγαμε να επισκεφτούμε την Ελένη Χαντέτου στο σπίτι της στην Αλίκη επάνω. Με φώναξε σε ένα δωμάτιο ιδιαίτερα και μου έδωσε το ρολόι του Χαντέτου. Το κράτησα 30 χρόνια. Εγώ ήδη ροκάνησα σχεδόν και από τον πρώτο χρόνο της 5ης 20ης. Νομίζω ότι και αυτό το ρολόι, κύριε Πρόεδρε, έχει θέση. Υπογραφές έχω του Προέδρου. Αλλά όχι, αυτή είναι η τελευταία. Τελευταία. Αυτή είναι η τελευταία κυριολεκτικά. Το ρολόι το όμως ανήκει στην οικογένεια, δεν είναι και εδώ. Το ρολόι, εγώ νομίζω ότι ανήκει στο μουσείο, ότι η οικογένεια μου το έδωσε εμένα. Εάν το παραχωρήσει εκείνη, ναι. Όχι, δεν είναι. Είναι προσωπικά και ανήκει στο μουσείο. Το ρολόι είναι δικό μου. Εσείς θα το δώσετε. Εμένα το δώσανε και εγώ σε αυτό. Άμα θέλετε το πέρασε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Λίκη, κυρίες και κύριοι, οι άνθρωποι ερχόμαστε στη ζωή και άλλοι από εμάς φεύγουμε νωρίς, άλλοι λίγο αργότερα. Ο Χαλδέζος έμεινε. Ο Χαλδέζος είναι εδώ, χειροκροτήστε τον. Εδώ βλέπετε εμένα που έκανα να παίξω. Γιατί υποχώρησα εδώ, βλέπετε. Μίλησα. Λέτε, λέει, συγκινούμε για τον Χαρδέζο. Ήταν ο πρόεδρος των προέδρων. Για μας υπάρχει ο Χαρδέζος. Ο Πάρος Χαρδέζος. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την ανοχή σας, αλλά εμένα θα με ανοιχτείτε μόνο για 2 λεπτά. Σημειώστε. Πράγματι, ο Χρήστος Ασιούτης, όταν δεν βρω κάτι στο αρχείο, απευθύνομαι σε εκείνο. Είναι κινητό αρχείο. Ευτυχώς οι κεφαλικά ακόμα είναι καλά και μπορούμε να συνεργαζόμεθα. Όταν χάνουμε κάτι, απευθύνομαι σε εκείνο. Να μου πει το ιστορικό. Ο αείμνηστος Πάνος Χαρδέζος, εγώ είμαι επιγραμματικός, υπήρξε πρωτοπόρος και πράγματι ήταν ονοματιστής. Κατόφθαινε δε και είχε την ικανότητα να οδηγεί στην πραγμάτωση μεγάλων έργων. Πνεύματος, ευφυΐας, κοινωνικά, οτιδήποτε μπορούσε
για την ψυχή αλλά και για το πνεύμα. Το έργο του αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για τις επερχόμενες γενναίες. Εμείς είμαστε πρώτη γενιά που το διαδεχθήκαμε. Ήδη τελειώνουμε κι εμείς, άσχε για τις άλλες γενιές. Το έργο του πλέον ανήκει στην ιστορία. Μένει και ανήκει στην ιστορία. Το όνομά του, επάξια, αθάνατος. Αθάνατος και ιστορικό το όνομά του. Εσφράγισε τη ζωή της πόλεως αλλά και της Ελλάδος, μπορώ να πω, όσο αφορά την πολιτιστική, κοινωνική και ιστορική ύπαρξη. Εμείς όλοι είμαστε υποχρεωμένοι. Βαρύ το έργο όσων έρχονται εδώ, ιδιαίτερα την εποχή αυτή. Μην κρίνουμε την εποχή εκείνη, διότι τώρα πρέπει να απευθυνθούμε, όχι τώρα, τώρα μας ζητούν να μας τα πάρουν. Μην κάνω παρένθεση και πάω ότι όλο αυτό το ιστορικό, ίσως ο Σκλούτσος να το είπε, διότι προσφάτως εξεδόθηκε απόφαση, κερδίσαμε, διότι μας διεκδικούσαν το επόμενο ολόκληρο. Έλεγχο. Άξε πρόβατα, γιατί τους έλεγα υπάρχουν δικαστήρια, υπάρχουν δικαστές που κρύβουν δίκαια. Και το δίκαιο είναι με την αιστεία. Έτσι και συνέβη προημερών. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει ένα παράδειγμα για αυτούς και όχι από πείσμα να συνεχίσουν, να στραγγαλίσουν τελείως οικονομικά την αιστεία προκειμένου να προσφεύγουν στα δικαστήρια για να αποφύγουν πληρωμή μισθωμάτων. Δεν θέλουμε τα μισθώματά τους, τους το είπα εξ υπαρχής. Τα ακίνητά μας θέλαμε. Αυτά όχι τα δικά μας, αυτά που όλοι εστερήθησαν και τα εδόρισαν στην αιστεία για να τα έχουμε εμείς σήμερα και να τα απολαμβάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς λοιπόν έχουμε υποχρέωση να διατηρήσουμε και να διαφυλάξουμε αυτό το μεγάλο έργο του αημνήστου Πάνου Χαρδέζου ως κόρη οφθαλμού. Όλοι εμείς πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία αυτού του έργου. Μην το εγκαταλείψουμε πάση θυσία. Πάνω στις γραμμές και στα ακνάρια που εκείνος εχάραξε. Η ψυχή του και η ακάματη προσωπικότητά του από ό,τι ακούσατε, γιατί αλλιώς δεν γινόντουσαν αυτά, πιστεύω ότι θα φωτίζει την πορεία μας και ευχόμεθα να φωτίζει την πορεία μας και να μας τελειώνει τα βήματά μας. Ως πρόεδρος, θαυμάζω το έργο του. Ομολογουμένως, υποβάλλω πάντοτε με τα σεβασμού και αναφέρομαι στο όνομά του. Με τα βαθυτά του σεβασμού αναφέρομαι στο όνομά του. Και υποκλίνουμε στη μνήμη του. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Που είχατε την αντοχή να μας ακούσετε. Κυρίσατε τη μνήμη ενός άξιου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευχαριστήσατε. Εγώ δεν είμαι το ακροατήριο. Βλέπετε ότι δεν μίλησα εγώ. Έλατε δύο λεπτά μας ενασχολούσα. Είχα την τύχη και την τιμή να υπηρετήσω την αιστεία 10 χρόνια ως δημοτικός υπός, ως σύμβουλος της αιστείας. Τα τρία πράγματα που μου είπε ο αείμνηστος Πάνος Χαρδέζος όταν με φώναξε και μου λέει συγχαρητήρια, ήμουν 32 ετών τότε. Μου είπε, Τσακίρη, εδώ θα θυμάσαι τρία πράγματα. Υπηρετεί, προσφέρει και διατηρεί. Λέω, κύριε Πρόεδρε, λέει, εδώ υπηρετούμε την αιστεία, προσφέρουμε στην αιστεία και προσπαθούμε να διατηρήσουμε την αιστεία. Επίσης, μία θύμηση η οποία αξίζει. Ένα πρωί, μία σημαδιακή ημέρα, 7 η ώρα το πρωί, φεύγω για να παίξω τέτοις, τέλος πάντων, κατεβαίνω εδώ και βλέπω μία σιλουέτα ατάραχη να βλέπει, να ταινίζει την αιστεία. Πάνω κάτω και τα πλησιάζω
Και ποιος ήταν 7 η ώρα το πρωί? Ήταν ο Πάμπος Κούθερος. Με εκείνη την καπερτίνα, την ψηλή. Του λέω, κύριε πρόεδρε, α, γεια σου παιδί μου, εσύ τι γυρεύεις εδώ? Λέω, πάω λίγο πιο κάτω. Την κοίταζε λοιπόν, την εστία, δαγκλισμένα μάτια, κάτι έλεγε από μέσα του, τα μάτια του ανοιγόκλειναν. Και λέει, ξέρεις παιδί μου, πάντοτε είχα μια πίστη με αυτό το κτίριο, αλλά τώρα δεν μπορώ να το πιστέψω. Και του λέω, κύριε πρόεδρε, όλοι μας το πιστεύουμε και ας είναι απίστευτο αυτό που κάνατε. Λέει, ξέρεις έτσι κύριε, αυτό, εμείς είμαστε προσωρινοί, αυτό είναι, δεν είναι για μας αυτό το κτίριο. Αυτά η ώρα, 7 η ώρα το πρωί. Λέει, είναι για αυτούς τους προγόνους μας, της Μύρνης, της Κωνσταντινούπολης, της Τράκης, του Πόνου κλπ. Και για τις επόμενες γενναίες. Λέω, πρόεδρε, όλοι πάντοτε θα σε θυμόμαστε και αυτό που κατόρθωσες, θα λέμε πάντοτε, το πιστεύουμε γιατί είναι απίστευτο. Και μου απαντά, εμείς θα βρισκόμαστε δίπλα τους. Με αυτό το κτίριο, με αυτή την Αγία Φωτεινή, τον Πανιόνιο, την Ευαγγελική, θα είμαστε δίπλα τους πάντοτε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, χαρισματικός, χρυσή καρδιά, ευγένεια, ευσυνειδησία, το μεγαλείο της απλότητος ήταν ένας άρρωτας. Πραγματικά. Σε αυτή λοιπόν την στιγμή, την ωραία στιγμή, τη μοναδική στιγμή, χρησιμοποίησα τη λέξη ωραία. Στην ζωή οι Αχαίρινες παρήγαγαν τη λέξη ωραίος από τη λέξη ώρα. Και ό,τι είναι ωραίο στη ζωή έρχεται την κατάλληλη ώρα. Παραδείγματος χάρη κάποιος γιορτάζει. Του πάμε ευχές, δώρα κτλ. Είναι η κατάλληλη ώρα. Σε αυτή την ώρα λοιπόν της μνήμης, ας αναλογιστούμε το έργο που έφτιαξε αυτός ο άνθρωπος και να γίνουμε κήρυκες και ή δυνατόν το 2014 να είναι έτος σταυροφορίας για τη διάσωση της εστίας. Οι Άγγλοι έχουν μία απλή έκφραση που λένε απλή, larger than life. Αυτός ο άνθρωπος είναι μεγαλύτερος από την ζωή. Καταλαβαίνετε το νόημα. Απλά, larger than life. Μια τέτοια λοιπόν ζωή έζησε ο αείμνηστος Πάνος Χαρδέζος. Αγαπητή Αλίκη, να σε συμβουλεύει πάντοτε η αγαπητική Αλίκη. Τώρα να πω ότι είσαι δημοτικός σύμβουλος και θα... Τίποτα δεν είμαι, είμαι μέρος εστίας, τίποτα. Όχι, έχουμε λόγο εμείς που το λέμε αυτό. Έχουμε λόγο που το λέμε. Μήπως ότι το 2014 θα είναι έτος εστίας. Η εγγονή. Καλησπέρα σε όλους. Σας έχουμε κουράσει, αλλά ήταν πολύ τιμητικά και συγκινητικά σήμερα όσο ακούστηκα. Για τον παππού μου. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πάρα πολύ. Πάτερ Νικόλε, κύριε Πρόεδρε, το Διοικητικό Συμβούλιο, όλους τους προλαλήσαντες, Γιάννη, όπως είπες, το παρελθόν φωτίζει το μέλλον, πολύ σωστά. Κυρία Τσαβιώτη, κυρία Χαμουδοπούλου, κύριε Ζάκα, κύριε Τούντα, την Χοροδία και τέλος τον Χρήστο, που έχω μεγαλώσει κι εγώ μαζί. Ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.